Πάρη μου, καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Νίκο. Τι κάνεις, είσαι καλά? Μια χαρά, εσύ εδώ πέρα. Με λίγο ήλιο σήμερα. Αφήσαμε λίγο τη μουτήλα. Και εδώ είσαι λίγο παραπάνω, σωστό κι αυτό. Λίγο να χαμογελάσει το χιλάκι μας. Mm-hmm. Γιατί να μην χαμογελάσει, μόνο από τον ήλιο? Από τον ήλιο και από την υγεία και από το να πάμε κανένα ταμείο ενδεχομένως. Πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα. Γιατί είσαι λίγο στράβος η κατάσταση. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι κάθε μέρα ίδια, δεν πειράζει. Σωστό και αυτό. Λίγο Καναδά, λίγο Ολυμπιακός που μας τα χάλασε στο τελευταίο. Ενώ το πήγαινε καλά το παιχνίδι. Το πήγαινε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, αλλά. Ναι, νομίζω τα έκανε μουσική μας τελευταία δεκάλεπτα και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που το κάνει αυτό. Το έχει πάθει και στο σεφ με την Βαλένθια. Βέβαια η Βαλένθια κέρδισε και μέσα στο Βελιγράδι την Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς. Παρά το ότι ο Πάντερ έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει την παρτίδα για τους Σέρβους, αυτό δεν κατέστησε. Θα δούμε, εντάξει, τώρα πολλή συζήτηση γίνεται και για τον γκολ της Ιαπωνίας, έτσι δεν είναι, όσον αφορά. Πάρα πολύ. Εντάξει, δεν έπρεπε να μετρήσει. Δεν έπρεπε να μετρήσει. Πολλή συζήτηση γίνεται γι' αυτό και πολλή συζήτηση γίνεται πίσω από τον γκολ της Ιαπωνίας. Ότι ναι. Η Ισπανία κάτσε και έχασε για να αποφύγει τη διασταύρωση με Βραζιλία και Αργεντινή. Και τι να κάνουμε, να κακίσουμε κάποιους που εκλέγουν αντίπαλο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνονται κληρώσεις, θα είσαι πάρει, γι' αυτό. Γι' αυτό να γίνονται κληρώσεις ακόμα και στα νοκάουτ στα μουντιάλ, εννοείς. Βέβαια. Και να μην ξέρουν εξ αρχής και να κάνουν, ας πούμε, τις διασταυρώσεις και ανάλογα πώς θα τους κάτσουν τα αποτελέσματα την πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική να σκεφτούν τι θα κάνουν στην τρίτη. Σωστό και αυτό. Είναι μια λογική. Το δέχομαι. Από αυτή την άποψη. Πάντως κατά άλλα, νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ πέραν των φιλικών που άρχισαν να γίνονται, να δίνονται είτε από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ σε ρυθμούς προετοιμασίας στην Ολλανδία, ο Όφη ο οποίος έχει φιλοξενήσει τον Παρενογιάννη, την Άντερλεχτ, δεν κυκλοφορεί κάποιο όνομα, έτσι δεν είναι κάτι που να κάνει... Πολύ λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα. Λίγα έως καθόλου. Ησυχία, πολύ ησυχία. Από αυτή την άποψη. Ανησυχητική όχι. Αλλά ίσως λίγο υπνοτική ενόψη Χριστουγέννη. Ακόμα δεν είναι, αλλά εντάξει, όσες ομάδες θέλουν παίκτη ή παίκτη ή παίκτες να είναι εδώ πέρα αρχές του μήνα έτοιμοι να παίξουν, πρέπει να κινηθούν σιγά σιγά λίγο πιο γρήγορα. Πιο δραστήρια. Πιο δραστήρια, σίγουρα πιο δραστήρια, ναι. Για να δούμε. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στις δύο πρώτες αγωνιστικές του δευτέρου γύρου ΠΑΟΚ και Άρης θα αντιμετωπίσουν τον Πανετολικό ημέρα Πέμπτη από το μαθαίνω. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή στις 22 και στις 29 του Δεκέμβρη θα δούμε τι μελγενές από εκεί πέρα. Εντάξει, ο Πανετολικός, ο οποίος δεν έχει τον Κορνέλιους που τον περιμένει μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου τώρα που... Όχι μετά το τέλος, μετά το τέλος των δικών του υποχρεώσεων που τελείωσαν χτες με τον αναπόφευκτο του Καναδά να γυρίσει στο Αγρίνιο σχετικά. Και να τεθεί στη διάθεση της Αναστασίου. Δύσκολα βέβαια να είναι η τρίτη για το παιχνίδι το φιλικό με την Άντελε. Αλλά από εκεί πέρα θα μπει κανονικά σε ρυθμούς προπόνησης. Θα είναι σίγουρα στα πλάνα για αυτά τα δύο παιχνίδια και το ερώτημα είναι αν ο Κορνέλιος θα μείνει όχι στο Πανετολικό μετά την 31η Δεκέμβρη, δηλαδή μετά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και τα κάλατα. Ναι. Γιατί τελειώνει ο δανεισμός από το MLS, έτσι από αυτή την άποψη. Ναι, κατάλαβα και με το MLS και είναι μια... Είναι αρκετά σου φέρω το ποσό το οποίο πρέπει να δώσει ο Πανετολικός. Δηλαδή άλλα τόσα από αυτά τα οποία πήρε από την παρουσία του Κορνέλιου στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Πολλά λεφτά. Ναι. Έτσι, και γι' αυτό σκέφτονται μάλιστα έναν εκ νέου δανεισμό του, ενδεχομένως μέχρι το τέλος της αγωνιστικής, μετά το τέλος του έτους ημερολογιακά. Εγώ αυτό με το MLS πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη. Τα MLS έχουν τα δικαιώματα του. Το ξέρω. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή ότι έχει λίγα τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Εμένα και το είχα ψάξει πάρα πολύ τότε που Άρης είχε στείλει τον Ντάτκοβιτς στο MLS. Mm-hmm. Που είχε πάει νομίζω Salt Lake κάπου εκεί. Είχε πάει. Τέλος πάντων, ιδιαίτερη κατάσταση λοιπόν. Για πάμε, Πάρη. Για πάμε να δούμε ποιοι εκτός από παραγγελία από τις 12 η ώρα για άπειξη του φαγητού στο σπίτι τους θα κάνουν και ρεζερβή για να παρακολουθήσουν από κοντά είτε τα παιχνίδια τα νόκα των 5 είτε τα 9. Όπου έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ δεν θα σταθώ σήμερα σε επιλογή από το χώρο του μπάσκετ με ελληνικό χρώμα, θα σταθώ σε μια μουντιαλική επιλογή, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τις τελευταίες μέρες, νοκάουτ παιχνίδι Νότια Κορέα, Πορτογαλία, διπλό στο 93, γιατί γουστάρω Κριστιάνο Ρονάλντο και θέλω να τον δω και πιο μετά στην διοργάνωση να φτάνει όσο πιο ψηλά γίνεται πέρα από το ότι έγραψε το διασκορώντα σε 5 διαφορετικά παγκόσμια κύπελα. Έτσι, οπότε επαναλαμβάνω Νότια Κορέα, Πορτογαλία, διπλό στο 93. Και πάμε και στην μπασκετική επιλογή. Πολύ κουβέντα όσον αφορά για την κατάσταση του Ερτζού Αστέρα με τον Μπαν, το οποίο έχει μια απαγόρευση μεταγραφών είτε παικτών είτε ακόμα και προπονητών.
Ερθώ στο τέρας Βίρτους Μπολόνια, τη στιγμή που η Βίρτους είναι η σκιά της συμμετοχής του Θεόντοσης και της απουσίας από αυτό το παιχνίδι, άσος στο 1.75 και ό,τι ήθελε προκύψει. Πάρη μου, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθώ. Θα τα πούμε Δευτέρα, να είσαι καλά.